Νέα πλάνα από εξωτερικές κάμερες παρακολούθησης στο σημείο που έγινε η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες, παρουσίασε το τουρκικό CNN. Σύμφωνα με τους Τούρκους, τα πλάνα έχουν καταγραφεί κινήσεις της Δράστιδος της τρομοκρατικής επίθεσης στην κεντρική λεωφόρο Ιστικλάλ πριν και μετά τη θανατηφόρα έκρηξη. Συγκεκριμένα, διακρίνεται η Δράστης να κατευθύνεται σε ένα παγκάκι με μια λευκή τσάντα στην πλάτη, να κάθεται για μερικά λεπτά στο παγκάκι, ενώ όταν σηκώνεται από αυτό, έχει αφήσει την τσάντα. Με βάση τις τουρκικές αναλύσεις, μέσα στην τσάντα βρίσκονταν τα εκρηκτικά, τα οποία πυροδοτήθηκαν λίγα λεπτά μετά. Από την εξέταση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη χρησιμοποίησαν TNT μεγάλης ισχύως, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 46 άτομα. Σύμφωνα με τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, η συλληφθήσα Σύρια Υπήκος, η οποία κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικών υλών, παραδέχθηκε κατά την ανάκριση ότι πέρασε την εκπαίδευση ειδικού αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών του PKK, PYD και YPG και εισήλθε παράνομα στη χώρα μέσω του σημείου ελέγχου Αφρίν Ιντλίμπ.